Κεφάλαιο 4. Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Η αδικία μαζεύει οργή Θεού. Μεγάλη υπόθεση να έχει ο άνθρωπος την ευλογία του Θεού. Πλούτος είναι. Ό,τι έχει ευλογία, στέκει. Δεν κρεμίζεται. Ό,τι δεν έχει ευλογία, δεν στέκει. Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Όλες οι αμαρτίες έχουν ελαφρυντικά. Η αδικία δεν έχει. Μαζεύει οργή Θεού. Φοβερό. Αυτοί που αδικούν βάζουν φωτιά στο κεφάλι τους. Από τη μια μεριά βλέπεις να κάνουν μια αδικία και από την άλλη να πεθαίνουν δικοί τους άνθρωποι και να μην δίνουν σημασία. Πώς να κάνουν προκοπή οι άνθρωποι με τόσες αδικίες? Κάνουν αυτά που κάνουν, δίνουν δικαιώματα και στον διάβολο, γι' αυτό μεταπαίρνουν δοκιμασίες, τους βρίσκουν αρρώστιες και τα λοιπά και σου λένε «κάνε προσευχή να γίνω καλά». Τα περισσότερα κακά που συμβαίνουν είναι από αδικίες. Όταν, λόγου χάρη, μαζεύεται με αδικία η περιουσία, ζουν οι άνθρωποι λίγα χρόνια σαν αρχοντόπουλα και μετά τα δίνουν όσα μάζεψαν στους γιατρούς. Τι λέει ο ψαλμός? «Κρίσον ο λίγων το δικαίο, υπερπλούτων αμαρτωλών πολύ. Ανεμομαζώματα, ανεμοσκορπίσματα. Όσα μαζεύουν, φεύγουν. Όλα εξανεμίζονται. Σπάνια, σε πολύ λίγους συμβαίνει να είναι οι αρρώστιες, οι χρεοκοπίες και τα λοιπά μια δοκιμασία του Θεού. Αυτοί θα έχουν καθαρό μισθό. Σε αυτή την περίπτωση συνήθως γίνονται ύστερα πιο πλούσιοι, σαν τον Ιώβ. Αλλά και πολλοί άνθρωποι που βγαίνουν άλλοτι είναι και από αυτό. Κάποια αδικία έχουν κάνει. Ο άδικος βασανίζεται. Ο άδικος και γενικά κάθε ένοχος, όταν δεν ζητήσει συγχώρεση, ταλαιπωρείται από τη συνείδησή του και επιπλέον από την αγανάκτηση του αδικημένου. Γιατί όταν ο αδικημένος δεν τον συγχωρήσει και γογγίζει, τότε ο άδικος ταλαιπωρείται πολύ, βασανίζεται. Δεν μπορεί να κοιμηθεί, σαν να τον χτυπούν κύματα και να τον φέρουν σβούρα. Είναι μυστήριο πράγμα το πώς το πληροφορείται. Όπως όταν ένας αγαπά κάποιον και τον σκέφτεται με την καλή έννοια, εκείνος το πληροφορείται. Έτσι και σε αυτή την περίπτωση ο γογγισμός του άλλου τον κάνει άνω κάτω. Και μακριά να είναι, τι στην Αυστραλία, τι στο Ιωάννησμπουργκ, δεν μπορεί να ησυχάσει όταν είναι αγανακτισμένος ο άλλος εξαιτίας του. Αν είναι ανέστητος, οι ανέστητοι λες ότι δεν υποφέρουν? Το πολύ πολύ να καταφύγουν σε καμιά ψυχαγωγία για να ξεχαστούν. Μπορεί πάλι ο αδικημένος να τον συγχώρεσε τον ένοχο, αλλά να έχει μείνει λίγη αγανάκτηση μέσα του. Τότε και ο ίδιος ταλαιπωρείται σε έναν βαθμό, αλλά ο ένοχος ταλαιπωρείται πολύ από την αγανάκτηση του άλλου. Αν όμως ο ένοχος ζητήσει συγγνώμη και δεν του τη δώσει ο αδικημένος, τότε ταλαιπωρείται εκείνος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη φωτιά από το εσωτερικό κάψιμο της ψυχής από την συνείδηση. Την βασανίζει και την τρώει συνέχεια με το σαράκι σε τούτη τη ζωή, και πιο πολύ φυσικά θα την τρώει στην άλλη τη ζωή, την αιώνια, ο ακίμητος κόλιξ. Αν δεν μετανοήσει ο άνθρωπος αυτή την ζωή και δεν επιστρέψει τις αδικίες του στους συνανθρώπους του, έστω και με την αγαθή του προαίρεση, σε περίπτωση που δεν μπορεί με άλλον τρόπο. Θυμάμαι ένας δικηγόρος που έκανε πολλές αδικίες, πόσο βασανίστηκε στο τέλος της ζωής του. Εξασκούσε το επάγγελμά του σε μια επαρχία που είχε πολλούς κτηνοτρόφους. Εκεί φυσικά γίνονταν και αγροζημίες και πολλοί βοσκοί έτρεχαν σε αυτόν τον δικηγόρο, γιατί με τα πονηρά επιχειρήματα έπιθε και τον αγρονόμο και τον ειρηνοδίκη. Έτσι, οι καημένοι γεωργοί πολλές φορές όχι μόνο δεν έβρισκαν το δίκαιο για τα σπαρτά που τους κατέστρεφαν τα κοπάδια, αλλά έβρισκαν και τον πελάτους. Όλοι τον ήξεραν τον δικηγόρο αυτόν και κανείς τίμιος άνθρωπος δεν τον πλησίαζε. Ακόμη και ο πνευματικός να δείτε τι συμβούλεψε έναν ευαίσθητο βοσκό. Ο βοσκός αυτός είχε ένα μικρό κοπάδι και μία σκύλα. Μια φορά που η σκύλα είχε γεννήσει, έδωσε τα κουταβάκια σε άλλους και κράτησε μόνο τη μάνα. Εκείνο το διάστημα είχε χαθεί μια προβατίνα και είχε αφήσει το αρνάκι της που θύλαζε. Αυτό
Επειδή δεν είχε μάνα, έτρεχε πίσω από την σκύλα και θύλαζε από αυτήν, η οποία ένιωθε και η ίδια ανακούφιση. Έτσι, τα δύο ζώα είχαν συνηθίσει και το ένα έβρισκε το άλλο. Ο καημένος ο βοσκός, όσο και να προσπαθούσε να τα ξεχωρίσει, εκείνα έσμιγαν. Επειδή ήταν ευαίσθητος ο βοσκός, σκέφτηκε να ρωτήσει τον πνευματικό εάν τελικά τρώγεται το κρέας του αρνιού ή όχι. Ο πνευματικός, έχοντας υπόψη του και την φτώχεια του βοσκού, σκέφτηκε λίγο και του είπε: «Το αρνί αυτό, παιδί μου, δεν τρώγεται, γιατί θύλασε από τη σκύλα. Αλλά ξέρεις τι να κάνεις? Επειδή όλοι οι άλλοι βοσκοί πηγαίνουν δώρα στο δικηγόρο, τον δυναρνιά και τυριά, να του πας κι εσύ αυτό το αρνί να το φάει. Μόνον αυτός έχει ευλογία να το φάει, γιατί όλος ο κόσμος ξέρει που είναι άδικος». Όταν είχε γεράσει πια ο άδικος αυτός δικηγόρος και έπεσε στο κρεβάτι, υπέφερε χρόνια από εφιάλτες και δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Τον χτύπησε και η ημιπληγία και δεν μπορούσε ούτε να μιλήσει. Προσπάθησε ο πνευματικός να τον κάνει τουλάχιστον να γράψει τις αμαρτίες του, αλλά είχε χάσει και τον έλεγχο και αναγκαζόταν να του διαβάζει την ευχή των 7 παιδών για να κλείσει λίγο τα μάτια του να κοιμηθεί. Του διάβαζε και εξορκισμούς για να γαλινέψει λίγο, μέχρι που αναπαύθηκε, και ας ευχηθούμε ο Θεός να τον αναπαύσει πραγματικά. Γέροντα, πολλοί πιστεύουν ότι τους έχουν κάνει μάγια. Πιάνουν τα μάγια? Εάν ο άνθρωπος έχει μετάνοια και εξομολογείται, δεν πιάνουν. Για να πιάσουν τα μάγια, θα έχει δώσει κάποιο δικαίωμα ο άνθρωπος. Θα αδίκησε κάποιον, θα κοροϊδεύει καμιά κοπέλα κτλ. Τότε θα πρέπει να μετανοήσει, να ζητήσει συγχώρηση, να εξομολογηθεί, να τακτοποιηθεί και να επανορθώσει αυτό που έκανε. Γιατί αλλιώς και όλοι οι παπάδες να του διαβάσουν εξορκισμούς, δεν λύνονται τα μάγια. Αλλά και μάγια να μην του έκαναν, και μόνο το άχτι της αδικημένης ψυχής αρκεί για να τον βασανίζει. Υπάρχουν δύο μορφές αδικίας: η υλική και η ηθική. Η υλική αδικία είναι όταν αδικεί κανείς τον άλλον σε υλικά πράγματα. Η ηθική είναι όταν λόγου χάρη κάποιος χελάσει μια κοπέλα και αν μάλιστα είναι ορφανή, με πενταπλάσιο βάρος βαραίνει την ψυχή του. Στον πόλεμο η σφαίρα, ξέρεις πως κυνηγάει τους ανήθικους. Εκεί βλέπεις έντονα τη Θεία Δικαιοσύνη, την προστασία του Θεού. Ατιμία στον πόλεμο δεν σηκώνει. Ανήθικο άνθρωπο θα τον βρει σφαίρα. Μια φορά πηγαίναμε με την δηλοχία μας να αντικαταστήσουμε ένα τάγμα. Εν τω μεταξύ όμως μας χτύπησαν και ριχτήκαμε στη μάχη. Ένας, θυμάμαι, από εκείνο το τάγμα είχε κάνει την προηγούμενη μέρα μια ατιμία. Είχε βιάσει μια έγκυο, την καημένη. Σε εκείνη την επιχείρηση μόνο αυτό σκοτώθηκε. Φοβερό, όλοι έλεγαν μετά. Το κτίνος καλά έπαθε και σκοτώθηκε. Ιδίως αυτοί που κάνουν πονηριές, που κοιτάζουν να ξεφύγουν από εδώ, να ξεφύγουν από εκεί, τελικά δεν γλιτώνουν. Είναι παρατηρημένο ότι όσοι πιστεύουν πολύ, φυσικά ζουν και τίμια χριστιανικά, και το σώμα τους το τίμιο προστατεύεται από τα πυρά περισσότερο από ό,τι αν φορούσαν τιμιόξυλο. Γέροντα, όταν έφυγα για μοναχή, οι δικοί μου φέρθηκαν άδικα. Μπορώ να ζητήσω αυτό που μου δίνεται από τον νόμο? Όχι, δεν ταιριάζει. Φοβάμαι μήπως τους βρει κανένα κακό από την αδικία. Να, αυτό είναι το καθαρό φιλότιμο. Αν ήμουν εγώ στη θέση σου, θα τους έλεγα: «Εγώ για τον εαυτό μου δεν θέλω τίποτε. Το μερίδιο όμως που μου ανήκει θα ήθελα να το μοιράσετε με τα χέρια σας στους φτωχούς. Δώστε πρώτα στους φτωχούς συγγενείς. Σας το λέω αυτό για να μην φτάσει στα παιδιά σας η οργή του Θεού. Γιατί μπορεί καμιά φορά ο πατέρας να δώσει κάτι για την ψυχή του για να γίνει λόγου χάρη ένα ίδρυμα και να μην αφήσει κάτι στο παιδί του. Μπορεί σε μια οικογένεια ο παππούς ή η γιαγιά να έκαναν αδικίες και αυτοί να είναι καλά. Όμως τα παιδιά ή τα εγγόνια τους παιδεύονται, αρρωσταίνουν και αναγκάζονται να δίνουν στους γιατρούς όσα μαζεύτηκαν με αδικίες για να εξοφλήσουν οι παππούδες τους. Κάποτε σε μια γνωστή μου οικογένεια
συνέβαιναν πολλές δοκιμασίες. Είχε αρχίσει από τον αρχηγό της οικογένειας αρρώστια βαριά, ταλαιπωρία. Έμεινε κατάκητος λίγα χρόνια και μετά πέθανε. Στη συνέχεια πέθανε η γυναίκα του και ύστερα τα παιδιά του, το ένα κοντά στο άλλο. Πρόσφατα πέθανε και το τελευταίο, το πέμπτο παιδί. Από πολύ πλούσια οικογένεια που ήταν, κατήντησε η πιο φτωχή, γιατί πουλούσαν τα κτήματα όσο-όσο για να πληρώνουν γιατρούς και έξοδα διάφορα. Απορούσα για αυτή την οικογένεια. Πώς συμβαίνουν τόσες αρρώστιες και ατυχήματα σε αυτούς? Στα άτομα της οικογένειας που γνώριζα δεν φαινόταν η καλή περίπτωση, δηλαδή να τους δοκιμάζει ο Θεός ανεκλεκτούς, αλλά μάλλον να λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι του Θεού. Για να είμαι πιο σίγουρος, προσπάθησα να μάθω από αξιόλογα γεροντάκια, συμπατριώτες τους, και έμαθα τα εξής. Ο άνθρωπος αυτός είχε βρει μια σχετική περιουσία από τον πατέρα του, αλλά στη συνέχεια την αύξησε με αδικίες. Δηλαδή, αν του ζητούσε μια χείρα δανεικά για να παντρέψει την κόρη της και θα τα έδινε όταν θαλώνησε, αυτός τη ζητούσε ένα οικόπεδο που είχε. Και εκείνη, επάνω στην ανάγκη, το έδινε όσο-όσο. Άλλος του ζητούσε δάνειο να πληρώσει την τράπεζα και θα το επέστρεφε μόλις μάζευε τα φαμάκια. Εκείνος του ζητούσε ένα χωράφι που είχε και στην ανάγκη ο άλλος το έδινε όσο-όσο για να μην τον κυνηγάει η τράπεζα. Άλλος του ζητούσε λίγα δανεικά για να πληρώσει τους γιατρούς και αυτός του ζητούσε την αγελάδα που είχε. Εκείνος ο καημένος την έδινε όσο-όσο. Με αυτόν τον τρόπο μάζεψε μια μεγάλη περιουσία. Όλος όμως ο γονγκισμός των πονεμένων ανθρώπων χτύπησε όχι μόνο αυτόν και τη γυναίκα του, αλλά και στα παιδιά του ακόμη. Έτσι λειτουργήσαν οι πνευματικοί νόμοι και έκαναν και εκείνοι το ίδιο. Για να πληρώσουν δηλαδή τους γιατρούς και τα έξοδα από τις αρρώστιες, τα ατυχήματα κτλ, πουλούσαν όσο-όσο τα κτήματα και από πολύ πλούσιοι έγιναν φτωχοί και ένας-ένας έφυγαν όλοι. Ο Θεός φυσικά θα τους κρίνει με την πολύ του αγάπη και δικαιοσύνη ανάλογα. Οι άλλοι πάλι που αναγκάστηκαν επάνω στην ανάγκη που βρισκόταν να πουλήσουν ό,τι είχαν για να ξεχρεώσουν χρέη σε γιατρούς κτλ και φτώχεψαν, θα τεμιφθούν για την αδικία που δοκίμασαν ανάλογα. Βέβαια και οι άδικοι εξοφλούν και αυτοί ανάλογα. Αυτός που μας αδικεί μας ευεργετεί. Γέροντα, πώς να βλέπουμε αυτόν που μας αδικεί? Πώς να τον βλέπουμε? Σαν έναν μεγάλο ευεργέτη μας που μας κάνει καταθέσεις στο ταμιευτήριο του Θεού. Μας κάνει πλούσιους αιώνια. Μικρό πράγμα είναι αυτό? Τον ευεργέτη μας δεν τον αγαπούμε? Δεν του εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας? Έτσι και αυτόν που μας αδικεί, να τον αγαπούμε και να τον ευγνωμονούμε, γιατί μας ευεργετεί αιώνια. Οι άδικοι αδικούνται αιώνια, ενώ όσοι δέχονται με χαρά την αδικία δικαιώνονται αιώνια. Ένας ευλαβής οικογενειάρχης δοκίμασε πολλές αδικίες στη δουλειά του. Είχε όμως πολύ καλοσύνη και όλα τα υπέμεινε χωρίς να γογγίσει. Ήρθε κάποτε στο καλύβι και μου τα είπε. Μετά με ρωτάει: «Τι με συμβουλεύεις να κάνω?» «Έτσι να κάνεις», του λέω. «Να αποβλέπεις στη θεία δικαιοσύνη και στην θεία ανταπόδοση και να υπομένεις. Τίποτε δεν πάει χαμένο. Με αυτόν τον τρόπο αποταμιεύεις στο ταμιευτήριο του Θεού. Στην άλλη ζωή σίγουρα θα έχεις να λάβεις για αυτήν την δοκιμασία που περνάς. Αλλά να ξέρεις, ο καλός Θεός και σε αυτή τη ζωή αμείβει τον αδικημένο. Αν όχι πάντοτε τον ίδιο, οπωσδήποτε τα παιδιά του. Ξέρει ο Θεός, έχει πρόνοια για το πλάσμα του. Άμα κάνει κανείς υπομονή, έρχονται τα πράγματα στη θέση τους. Τα οικονομάει ο Θεός. Χρειάζεται όμως υπομονή, χωρίς λογική. Αφού ο Θεός βλέπει, παρακολουθεί, να παραδίδεται εν λευκό στο Θεό. Βλέπεις, ο Ιωσήφ δεν μίλησε όταν τον πούλησαν οι αδερφοί του για δούλο. Μπορούσε να πει: «Είμαι αδερφός τους». Δεν μίλησε όμως. Και μετά μίλησε ο Θεός και τον έκανε βασιλιά. Άμα όμως κανείς δεν κάνει υπομονή, είναι βάσανο. Από εκεί και πέρα θέλει να του έρχονται τα πράγματα όπως του ταιριάζει, όπως αναπαύεται. Και ανάπαυση φυσικά δεν βρίσκει, και ούτε του έρχονται όλα έτσι όπως τα θέλει.
Εάν κανείς αδικηθεί σε αυτή την ζωή από ανθρώπους ή από δαίμονες, δεν ανησυχεί ο Θεός, γιατί κέρδος προξενείται στην ψυχή. Πολλές φορές όμως λέμε ότι μας αδικούν, ενώ στην ουσία αδικούμε εμείς. Εδώ θέλει προσοχή να πιάνουμε τον εαυτό μας. Το των φόρων, των φόρων. Γέροντα, όταν αγοράζουμε κάτι για το μοναστήρι, μερικοί δεν δέχονται να μας κόψουν τιμολόγιο. Τι να κάνουμε? Τιμολόγια να σας κόβουν πάντοτε και εσείς να κόψετε τις απαιτήσεις σας, να περιορίσετε τις ανάγκες σας και να φτιάχνετε μόνον ό,τι είναι απαραίτητο. Εγώ έτσι θα έκανα. Θα τα στείλει ο Θεός. Αν εμείς οι μοναχοί ζητάμε να μην μας κόβουν τιμολόγια, κάνουμε και τους άλλους να μαρτάνουν. Λένε, αφού έτσι κάνουν τα μοναστήρια, αν εμείς που θέλουμε να τηρήσουμε τις εντολές κινούμαστε έτσι, ξέρετε πόσο σκανδαλίζουμε. Το των φόρων, των φόρων, λέει η Γραφή. Εγώ, όταν στέλνω γράμμα, όχι με το ταχυδρομείο, αλλά με άνθρωπο, πάλι βάζω τα γραμματόσημα. Οι κοσμικοί δικαιολογούν τον εαυτό τους, αλλά και τα μοναστήρια, αν κινούνται έτσι, δεν έχουν ειλικρίνεια και πάει το Ευαγγέλιο στην άκρη. Όταν δεν δίνουμε τα υλικά πράγματα, αν σου αφαιρέσει ένας τον χιτώνα, άφησε και το ημάτιο, κάνουμε αρνητικό κήρυγμα και οι κοσμικοί μετά δικαιολογούν τις πτώσεις τους. Κοιτάζουν να βρουν κάτι για να αναπαύσουν λίγο τη συνείδησή τους. Να προσέχουμε, γιατί θα είμαστε αναπολόγητοι την ημέρα της κρίσεως. Σκοπός είναι εμείς να αμυνθούμε κυρίως στα πνευματικά και όχι μόνο στα υλικά. Όταν για κάποιο λόγο δεν σας κόβουν τιμολόγια, να το θεωρείτε ζημιά πνευματική. Συμβαίνει καμιά φορά, γέροντα, να δώσει κάποιος ένα μικρό ποσό ως δωρεά και να ζητήσει απόδειξη για μεγαλύτερο. Τι να κάνουμε? Να πείτε, δεν κόβουμε αποδείξεις για μεγαλύτερο ποσό. Αν δεν θέλετε έτσι, να σας επιστρέψουμε τα χρήματα. Μήπως κάπου αλλού μπορούν να σας εξυπηρετήσουν. Μη σας κολλήσει καμιά τέτοια αρρώστια. Κάποιος μάστορας γέροντα ζήτησε να τον απολύσουμε από την δουλειά, να μπει στο ταμείο ανεργίας και να συνεχίσει να δουλεύει σε μας. Όχι βρε παιδί, δεν είναι σωστό. Λίγη συνείδηση να έχει κανείς, δεν τον κάνει αυτό. Δεν ταιριάζει σε μοναστήρι να κάνει τέτοιο πράγμα. Προτιμότερο είναι, και ανάγκη να έχει το μοναστήρι, να τον πληρώσει διπλό μισθό για να μην το κάνει. Τόσο βαρύ είναι. Η ευλογία φέρνει ευλογία και η αδικία φέρνει την καταστροφή. Αυτό πολύ να το προσέξετε, ούτε να κάνετε παζάρια με τους μάστορες. Γι' αυτό μετά γίνονται πυρκαγιές και καταστροφές στα μοναστήρια. Ένας υπάλληλος ορκίζεται να κάνει τίμια την δουλειά του. Εμείς, σαν μοναχοί, δεν δίνουμε ένα τέτοιο όρκο, αλλά διπλό. Είναι πνευματική η υπόσχεση που δίνουμε και αν την παραβούμε, είναι διπλή η αμαρτία για μας. Προσέξτε να κρατήσετε μια ισορροπία. Να υπάρχει κάτι διαφορετικό. Βλέπω μια πληγή να οριμάζει. Θα σπάσει. Θα καθαρίσει. Δεν δίνει τη χάρη του ο Θεός σε λανθασμένη κατάσταση. Έτσι θα ήταν σαν να βοηθούσε τον διάβολο. Κοιτάξτε να υπάρχει ειλικρίνεια, τιμιότης. Αυτή η κατάσταση πάει σαν το μεθυσμένο που τρικλίζει. Μπορεί να σταθεί. Θα έρθει η οργή του Θεού. Θα δώσουμε εξετάσεις. Πρώτη φάση θα χωρίσει τον μπακύρι από το χρυσάφι. Δεύτερη φάση θα φανεί πόσον καρατίνο χρυσάφι είναι ο καθένας. Ο κόσμος κινείται στην ψευτιά. Οι άνθρωποι γίνονται ψεύτες. Έχουν φτιάξει άλλη συνείδηση. Δεν μπορώ να γίνω ψεύτης, να αλλάξω εαυτό επειδή το απαιτεί η κοινωνία. Καλύτερα να ταλαιπωρηθώ. Θέλει προσοχή να μην μπει κανείς σε αυτήν την κοσμική τροχιά. Αλλά και όλο το οικονομικό σύστημα που υπάρχει σήμερα δεν βοηθάει καθόλου. Οι άνθρωποι αναγκάζονται να δηλώνουν λιγότερα και τα λοιπά. Μάλωσα κάτι εφοριακούς που ήταν πιστοί άνθρωποι. «Τι κάνετε?» τους είπα. «Κοιτάξτε να κρατηθεί λίγο προζύμι. Έχω υπόψη μου γεγονότα πολλά». Ένας πάει στην εφορία και λέει «Έχω εισοδήματα
ένα εκατομμύριο. Του βάζει ο εφοριακός ότι έχει 3 εκατομμύρια, γιατί υπάρχουν ορισμένοι που παρουσιάζουν το 1/3 από τα εισοδήματά τους. Οπότε, με αυτό τους πιάνει όλους. Έτσι όμως, αν υπάρχει ένας ευσυνείδητος και εσείς τον κοπανάτε τριπλασιάζοντας τα έσοδά του, τον αναγκάζετε να γίνει κλέφτης. Δηλαδή, αντί να βοηθήσετε να αλλάξει λίγο η κατάσταση, κάνετε το αντίθετο. Δεν καταλαβαίνουμε πότε μας λένε την αλήθεια, μου απαντούν. Θα το καταλαβαίνετε, τους λέω, αν ζείτε πνευματικά. Τότε θα μπορείτε να κάνετε αυτήν τη διάκριση. Θα σας πληροφορεί ο Θεός και θα το καταλαβαίνετε. Πώς ψεύτησε ο κόσμος. Η κακία των ανθρώπων έχει ξεπεράσει τα όρια. Κοιτάζουν πώς να ξεγελάσει ο ένας τον άλλον και το θεωρούν κατόρθωμα που τον ξεγελούν. Αλήθεια, πώς ψεύτησε ο κόσμος. Όλα ψεύτικα τα φτιάχνουν. Χρήματα εν τω μεταξύ παίρνουν περισσότερα από όσα έπαιρναν οι παλιοί, οι καημένοι. Γενικά, όλα τα ψεύτησαν. Μια μέρα μου έφερε κάποιους ντοματιές. Κάθε φυτό ήταν σε ένα σακουλάκι μικρούτσικο, με χώμα χοντρό, μέλαγκα, αμμούδα χοντρή, για να κρατάει την υγρασία. Βαριούνται να ρίξουν λίγο νερό, ούτε καν να βάλουν κοπριά. Μόνον επάνω-επάνω είχε λίγη, σαν το μαυροπίπερο. Οπότε, όταν τις έβγαλα από το σακουλάκι, όλη η ρίζα ήταν σάπια. Έριξα ένα στρώμα χώμα από πάνω για να βγάλουν νέες ρίζες. Και πώς ξεγελούν τον κόσμο. Να δείτε, μου είχαν φέρει ένα κουτί μεγάλο με γλυκά. Θα το ανοίξω, είπα, όταν θα έρθει καμιά παρέα μεγάλη. Ας μην το ανοίξω τώρα, και πάνε μυρμήγκια. Μια μέρα μαζεύτηκαν κάμποση. Υπολόγισα ότι θα φτάσουν και θα περισσέψουν κιόλας. Μόλις το ανοίγω, βλέπω μέσα φελιζόλα από εδώ, φελιζόλα από εκεί, και ήταν τόσο μικρό αυτό που είχε τα γλυκά. Όλο το άλλο ήταν άδειο. Μια άλλη φορά μου έφεραν ένα επίσημο κουτί γλυκά δεμένο με κορδέλες. Θα το φυλάξω, είπα, για τα παιδιά της Αθωνιάδος. Και τελικά ήταν κάτι λουκούμια σκληρά, παλιά λουκούμια. Εγώ τέτοια λουκούμια δεν τα δίνω. Δίνω στον κόσμο κανένα μαλακό λουκούμι. Γέροντα, δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι αδικία? Το θεωρούν κατόρθωμα, γιατί η αμαρτία έχει γίνει μόδα τώρα και η αδικία θεωρείται ξυπνάδα. Το κοσμικό πνεύμα δυστυχώς τροχάει το μυαλό στην πονηριά και το θεωρεί κατόρθωμα εκείνος που αδικεί τον συνανθρωπό του. Παίρνει μάλιστα και τον τίτλο. Αυτός είναι διάβολος, τα καταφέρνει, ενώ εσωτερικά υποφέρει από τον έλεγχο της συνειδήσεως, την μικρή κόλαση. Ο δίκαιος έχει τον Θεό με το μέρος του. Όλοι οι άνθρωποι δεν χωράνε σε αυτόν τον κόσμο σήμερα. Αν κάποιος θέλει να ζήσει τίμια και πνευματικά, δεν χωράει μέσα στον κόσμο. Γέροντα, γιατί δεν χωράει? Όταν είναι κανείς ευαίσθητος και βρεθεί σε ένα σκληρό περιβάλλον και του κάνουν τη ζωή μαύρη, πώς να αντέξει? Ή πρέπει να βρίζει και τα λοιπά, ή να φύγει? Αλλά και να φύγει δεν μπορεί, γιατί χρειάζεται να ζήσει. Του λέει το αφεντικό, σου έχω εμπιστοσύνη γιατί δεν κλέβεις. Πρέπει όμως να βάζεις και σάπια ανάμεσα στα καλά. Μέσα στις καλές μπάλες τριφύλι πρέπει να βάλεις και λίγες χωνεμένες. Τον βάζει και διευθυντή για να τον κρατήσει. Πρέπει όμως να κάνει και έτσι, γιατί αλλιώς θα τον πετάξει από την δουλειά. Μετά ο καημένος δεν κοιμάται. Αρχίζει τα χάπια. Ξέρετε τι τραβάνε οι καημένοι άνθρωποι? Τι δυσκολίες, τι εκβιασμούς συναντούν πολλοί στις δουλειές τους από τους προϊσταμένους. Τους κάνουν τη ζωή μαύρη. Να παρατήσουν τη δουλειά? Έχουν οικογένεια. Να καθίσουν? Βάσανα. Μπρος βαθύ και πίσω ρέμα. Και τα δύο στενά. Πάει να σκάσει κανείς. Κάνει υπομονή. Παλεύει. Σε άλλον του αφήνουν όλη τη δουλειά και πάει ο συνάδελφος μόνο για να πληρωθεί. Γνωρίζω έναν που ήταν κάπου διευθυντής. Όταν άλλαξαν τα πράγματα, τον έβγαλαν από διευθυντή και έβαλαν άλλο του κόμματος, που ούτε το λύκειο δεν είχε τελειώσει. Τον έκαναν διευθυντή, αλλά δεν ήξερε τη δουλειά και έτσι δεν μπορούσε να πάνε σε άλλη θέση τον προηγούμενο. Λοιπόν, τι κάνουν? Βάζουν στον ίδιο χώρο και δεύτερο γραφείο. Την δουλειά την έκανε ο παλιός διευθυντής και ο νέος
καθόταν. Τσιγάρο, καφέ, κουβέντα. Τελείωσε ανεδής. Δεν του κόβε κιόλας. Έλεγε ότι του ερχόταν. Και έπεφθε η ευθύνη μετά στον παλιό. Μέχρι που αναγκάστηκε να φύγει ο καημένος. Μήπως πρέπει να πάω κάπου αλλού. Ο χώρος είναι μικρός. Δεν χωράνε δύο γραφεία. Καλύτερα, κάθισε εσύ εδώ, του είπε και σηκώθηκε και έφυγε. Γιατί του έκανε και τη ζωή μαύρη. Και δεν είναι μία μέρα δυο. Κάθε μέρα να έχεις έναν τέτοιο στο κεφάλι σου είναι βάσανο. Τον δίκαιο άνθρωπο, συνήθως οι άλλοι, τον σπρώχνουν στην τελευταία θέση ή ακόμη του παίρνουν και τη θέση. Τον αδικούν, τον πατούν, πατούν επιπτωμάτων, έτσι δεν λέγεται. Αλλά όσο οι άνθρωποι τον σπρώχνουν προς τα κάτω, τόσο ο Θεός τον ανεβάζει προς τα πάνω, σαν το φελό. Θέλει όμως πάρα πολύ υπομονή. Η υπομονή ξεκαθαρίζει πολλά πράγματα. Αυτός που θέλει να ζήσει με αρετή και να είναι τίμιος στη δουλειά του, είτε εργάτης είναι, είτε έμπορος, είτε οτιδήποτε είναι, πρέπει να το πάρει απόφαση ότι όταν αρχίσει τη δουλειά του θα φτάσει σε σημείο να μην έχει να πληρώσει λόγου χάρη ούτε τα ενίκια αν έχει μαγαζί για να του έρθει η ευλογία του Θεού. Όχι όμως να πηγαίνει με τον σκοπό «Αν φτάσω μέχρι εκεί μετά θα έχω πελατεία». Να μην πάει με τέτοιο σκοπό γιατί τότε ο Θεός δεν θα του δώσει. Αλλά όταν πει «Θα ζήσω κατά Θεόν, δεν θα κάνω αδικίες». Θα πω ότι αυτό αξίζει 50 δραχμές και εκείνο 200 δραχμές, ο Θεός δεν θα τον αφήσει. Κάποιος άλλος εντωμεταξύ, εκείνο που θα το δίνει αυτός 50 δραχμές, θα το δίνει 500 δραχμές και θα πλουτίσει. Τελικά όμως, ο απατεώνας αυτός θα φτάσει σε σημείο να μην έχει να πληρώσει ούτε τα ενίκια και θα το κλείσει το μαγαζί του, γιατί ο κόσμος πληροφορείται, ενώ σιγά σιγά ο τίμιος δεν θα μπορεί να τα βγάλει πέρα από την πελατεία που θα έχει. Θα παίρνει συνέχεια υπαλλήλους, αλλά στην αρχή θα δοκιμαστεί. Ο καλός δοκιμάζεται στα χέρια των κακών, περνάει από λανάρια. Όταν πάει κανείς με τον διάβολο, με πονηριές, δεν ευλογεί ο Θεός τα έργα του. Ό,τι κάνουν οι άνθρωποι με πονηριά δεν ευδοκιμεί. Μπορεί να φαίνεται ότι προχωράει, αλλά τελικά θα σοριάσει. Το κυριότερο είναι να ξεκινά κανείς από την ευλογία του Θεού για ό,τι κάνει. Ο άνθρωπος, όταν είναι δίκαιος, έχει τον Θεό με το μέρος του. Και όταν έχει και λίγη παρησία στο Θεό, τότε γίνονται θαύματα. Όταν κανείς βαδίζει με το Ευαγγέλιο, δικαιούται την Θεία Βοήθεια. Βαδίζει με το Χριστό. Πώς να το κάνουμε? Την δικαιούται. Όλη η βάση εκεί είναι. Από εκεί και πέρα να μην φοβάται τίποτε. Αυτό που έχει σημασία είναι να αναπαύεται ο Χριστός, η Παναγία και οι Άγιοι στην κάθε ενεργειά μας. Και τότε θα έχουμε την ευλογία του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων μας. Και το Άγιο Πνεύμα θα επαναπαύεται σε μας. Η τιμιότητα του ανθρώπου είναι το ανώτερο τιμιόξυλο. Αν ένας δεν είναι τίμιος και έχει τιμιόξυλο, είναι σαν να μην έχει τίποτε. Ένας και τιμιόξυλο να μην έχει, αν είναι τίμιος, δέχεται την Θεία Βοήθεια. Και αν έχει και τιμιόξυλο, τότε... Ο δίκαιος ανταμείβεται και σε τούτη την ζωή. Έχω δει ψυχές που αδικήθηκαν, αλλά υπέμειναν την αδικία με καλούς λογισμούς και τους έλουσε η χάρη σε αυτήν τη ζωή. Πριν από πολλά χρόνια, με είχε επισκεφτεί ένας ευλαβής χριστιανός, απλός και καλοκάγαθος, και με παρακάλεσε να ευχηθώ να φωτίσει ο Χριστός τα παιδιά του όταν ενηλικιωθούν, να μην γογγίσουν κατά των συγγενών για την μεγάλη αδικία που τους είχαν κάνει, και μου διηγήθηκε την υπόθεση. Όπως είδα, ο άνθρωπος αυτός ήταν πραγματικά άνθρωπος του Θεού. Ήταν ο μεγαλύτερος αδερφός από τα 5 παιδιά της οικογένειάς του, και μετά τον ευνίδιο θάνατο του πατέρα του συμπαραστάθηκε σαν καλός πατέρας στα αδέρφια. Εργάστηκε σκληρά, απέκτησε και άλλη περιουσία, κτήματα κτλ. Και αποκατέστησε τις δύο αδερφές του. Παντρεύτηκαν και τα μικρότερα αδέρφια του πήραν όλα τα καλά κτήματα, ελαιώνες κτλ.
και σε αυτόν άφησαν τα άχρηστα, τα άγωνα, κάτι αμμουδιές. Στο τέλος παντρεύτηκε και αυτός και απέκτησε 3 παιδάκια. Ήταν ηλικιωμένος φυσικά και σκεφτόταν τα παιδιά του όταν μεγαλώσουν μήπως καταλάβουν την αδικία και γογγίσουν. Μου έλεγε, «Εγώ δεν στενοχωριέμαι για την αδικία, γιατί διαβάζω το ψαλτήρι, ένα κάθισμα το απόγευμα και 2 καθίσματα πριν ξημερώσει. Σχεδόν το έμαθα απ' έξω το ψαλτήρι. Κανένας ψαλμός δεν λέει ότι οι άδικοι έκαναν προκοπή. Ενώ τους δικαίους τους σκέφτεται ο Θεός. Εγώ, πάτερ μου, δεν λυπάμαι τα κτήματα που έχασα, αλλά λυπάμαι τα αδέρφια μου που χάνουν την ψυχή τους». Έφυγε με το ευλογημένος αυτός άνθρωπος και με ξαναεπισκέφτηκε μετά από 10 χρόνια περίπου, πολύ χαρούμενος, και με ρωτάει, «Με θυμάσαι, πάτερ, με θυμάσαι?» «Ναι», του είπα, και τον ρώτησα πώς περνάει. «Έγινα πλούσιος τώρα», μου απάντησε. «Και πώς έγινες πλούσιος, αδερφέ?» «Να, εκείνα τα άχρηστα χωράφια, οι αμμουδιές, πήραν μεγάλη αξία, γιατί ήταν παραθαλάσσια. Αυτήν την φορά ήρθα να μου πεις τι να κάνω τα πολλά χρήματα που έχω. Να εξασφαλίσεις τα παιδιά σου με ένα σπιτάκι και να κρατήσεις μερικά χρήματα για τις σπουδές τους, μέχρι να τακτοποιηθούν. Έχω και για τα παιδιά μου», μου λέει, «αλλά πάλι είναι πολλά. Δώσε στους φτωχούς συγγενείς σου πρώτα και μετά σε άλλους φτωχούς». «Έδωσα, πάτερ, αλλά πάλι είναι πολλά». «Δώσε για να φτιάξουν τον ναό του χωριού σου και τα εξοκλήσια». «Έδωσα, αλλά πάλι είναι πολλά». Τότε του λέω, «Θα εύχομαι να σε φωτίζει ο Χριστός για να κάνεις καλοσύνες εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη». Μετά τον ρώτησα, «Τι κάνουν τα αδέρφια σου, πού βρίσκονται?» Ξέσπασε σε κλάμα και με λυγμούς μου απάντησε, «Δεν ξέρω, πάτερ μου, χάθηκαν και τα ίχνη τους. Είχαν πουλήσει τα κτήματα από το χωριό, ελαιώνες και χωράφια, και τώρα δεν ξέρω πού βρίσκονται. Είχαν πάει πρώτα στη Γερμανία και μετά στην Αυστραλία, και τώρα δεν ακούγονται». Μετανόησα που τον ρώτησα για τα αδέρφια του, γιατί δεν ήξερα πως θα λυπηθεί τόσο πολύ. Τον παρηγόρησε μετά και έφυγε ειρηνικός. Του είπα να ευχηθούμε και οι δύο να μάθουμε για αυτούς χαρούμενες ειδήσεις. Θυμήθηκα μετά τον ψαλμό που λέει, «Είδον τον ασεβή, υπεριψούμενον και παρόμενον ως τα σκέδρος του Λιβάνου, και παρήλθον και ειδού ουκίν και ζήτησα αυτόν και ουκ ευρέθη ο τόπος αυτού». Αυτό ακριβώς συνέβη με τα ταλέπορα αδέρφια του. Χειρότερο πράγμα από την αδικία δεν υπάρχει. Οτιδήποτε κάνετε, κοιτάξτε να έχετε την ευλογία του Θεού. Κεφάλαιο 4. Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Η αδικία μαζεύει οργή Θεού. Μεγάλη υπόθεση να έχει ο άνθρωπος την ευλογία του Θεού. Πλούτος είναι. Ό,τι έχει ευλογία, στέκει. Δεν κρεμίζεται. Ό,τι δεν έχει ευλογία, δεν στέκει. Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Όλες οι αμαρτίες έχουν ελαφρυντικά. Η αδικία δεν έχει. Μαζεύει οργή Θεού. Φοβερό. Αυτοί που αδικούν βάζουν φωτιά στο κεφάλι τους. Από τη μια μεριά βλέπεις να κάνουν μια αδικία και από την άλλη να πεθαίνουν δικοί τους άνθρωποι και να μην δίνουν σημασία. Πώς να κάνουν προκοπή οι άνθρωποι με τόσες αδικίες? Κάνουν αυτά που κάνουν, δίνουν δικαιώματα και στον διάβολο, γι' αυτό μετά παίρνουν δοκιμασίες, τους βρίσκουν αρρώστιες κτλ. Και σου λένε, «Κάνε προσευχή να γίνω καλά». Τα περισσότερα κακά που συμβαίνουν είναι από αδικίες. Όταν, λόγου χάρη, μαζεύεται με αδικία η περιουσία, ζουν οι άνθρωποι λίγα χρόνια σαν αρχοντόπουλα και μετά τα δίνουν όσα μάζεψαν στους γιατρούς. Τι λέει ο ψαλμός? «Κρίσον ο λίγον το δικαίο, υπερπλούτων αμαρτωλών πολύ. Ανεμομαζώματα, ανεμοσκορπίσματα. Όσα μαζεύουν, φεύγουν. Όλα εξανεμίζονται. Σπάνια, σε πολύ λίγου συμβαίνει να είναι οι αρρώστιες, οι χρεοκοπίες κτλ. Μια δοκιμασία του Θεού. Αυτοί θα έχουν καθαρό μισθό. Σε αυτή την περίπτωση συνήθως γίνονται ύστερα πιο πλούσιοι, σαν τον Ιώβ. Αλλά και πολλοί άνθρωποι
που βγαίνουν άλλοτι είναι και από αυτό. Κάποια αδικία έχουν κάνει. Ο άδικος βασανίζεται. Ο άδικος και γενικά κάθε ένοχος, όταν δεν ζητήσει συγχώρεση, ταλαιπωρείται από τη συνείδησή του και επιπλέον από την αγανάκτηση του αδικημένου. Γιατί όταν ο αδικημένος δεν τον συγχωρήσει και γογγίζει, τότε ο άδικος ταλαιπωρείται πολύ, βασανίζεται. Δεν μπορεί να κοιμηθεί, σαν να τον χτυπούν κύματα και να τον φέρουν σβούρα. Είναι μυστήριο πράγμα το πώς το πληροφορείται. Όπως όταν ένας αγαπά κάποιον και τον σκέφτεται με την καλή έννοια, εκείνος το πληροφορείται. Έτσι και σε αυτή την περίπτωση, ο γογγισμός του άλλου τον κάνει άνω κάτω. Και μακριά να είναι, τι στην Αυστραλία, τι στο Ιωάννησμπουργκ, δεν μπορεί να ησυχάσει όταν είναι αγανακτισμένος ο άλλος εξαιτίας του. Αν είναι ανέστητος, οι ανέστητοι λες ότι δεν υποφέρουν, το πολύ πολύ να καταφύγουν σε καμιά ψυχαγωγία για να ξεχαστούν. Μπορεί πάλι ο αδικημένος να τον συγχώρεσε τον ένοχο, αλλά να έχει μείνει λίγη αγανάκτηση μέσα του. Τότε και ο ίδιος ταλαιπωρείται σε έναν βαθμό, αλλά ο ένοχος ταλαιπωρείται πολύ από την αγανάκτηση του άλλου. Αν όμως ο ένοχος ζητήσει συγγνώμη και δεν του τη δώσει ο αδικημένος, τότε ταλαιπωρείται εκείνος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη φωτιά από το εσωτερικό κάψιμο της ψυχής από την συνείδηση. Την βασανίζει και την τρώει συνέχεια με το σαράκι σε τούτη τη ζωή, και πιο πολύ φυσικά θα την τρώει στην άλλη τη ζωή, την αιώνια, ο ακίμητος Κόλιξ. Αν δεν μετανοήσει ο άνθρωπος αυτή την ζωή και δεν επιστρέψει τις αδικίες του στους συνανθρώπους του, έστω και με την αγαθή του προαίρεση, σε περίπτωση που δεν μπορεί με άλλον τρόπο. Θυμάμαι ένας δικηγόρος που έκανε πολλές αδικίες, πόσο βασανίστηκε στο τέλος της ζωής του. Εξασκούσε το επάγγελμά του σε μια επαρχία που είχε πολλούς κτηνοτρόφους. Εκεί φυσικά γίνονταν και αγροζημίες και πολλοί βοσκοί έτρεχαν σε αυτόν τον δικηγόρο, γιατί με τα πονηρά επιχειρήματα έπιθε και τον αγρονόμο και τον ειρηνοδίκη. Έτσι, οι καημένοι γεωργοί πολλές φορές όχι μόνο δεν έβρισκαν το δίκαιο για τα σπαρτά που τους κατέστρεφαν τα κοπάδια, αλλά έβρισκαν και τον πελά τους. Όλοι τον ήξεραν τον δικηγόρο αυτόν και κανείς θυμίος άνθρωπος δεν τον πλησίαζε. Ακόμη και ο πνευματικός, να δείτε τι συμβούλεψε έναν ευαίσθητο βοσκό. Ο βοσκός αυτός είχε ένα μικρό κοπάδι και μία σκύλα. Μια φορά που η σκύλα είχε γεννήσει, έδωσε τα κουταβάκια σε άλλους και κράτησε μόνο τη μάνα. Εκείνο το διάστημα είχε χαθεί μια προβατίνα και είχε αφήσει το αρνάκι της που θύλαζε. Αυτό, επειδή δεν είχε μάνα, έτρεχε πίσω από την σκύλα και θύλαζε από αυτήν, η οποία ένιωθε και η ίδια ανακούφιση. Έτσι, τα δύο ζώα είχαν συνηθίσει και το ένα έβρισκε το άλλο. Ο καημένος ο βοσκός, όσο και να προσπαθούσε να τα ξεχωρίσει, εκείνα έσμιγαν. Επειδή ήταν ευαίσθητος ο βοσκός, σκέφτηκε να ρωτήσει τον πνευματικό εάν τελικά τρώγεται το κρέας του αρνιού ή όχι. Ο πνευματικός, έχοντας υπόψη του και την φτώχεια του βοσκού, σκέφτηκε λίγο και του είπε: «Το αρνί αυτό, παιδί μου, δεν τρώγεται γιατί θύλασε από τη σκύλα. Αλλά ξέρεις τι να κάνεις? Επειδή όλοι οι άλλοι βοσκοί πηγαίνουν δώρα στο δικηγόρο, τον δυναρνιά και τυριά, να του πας κι εσύ αυτό το αρνί να το φάει. Μόνον αυτός έχει ευλογία να το φάει, γιατί όλος ο κόσμος ξέρει που είναι άδικος». Όταν είχε γεράσει πια ο άδικος αυτός δικηγόρος και έπεσε στο κρεβάτι, υπέφερε χρόνια από εφιάλτες και δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Τον χτύπησε και η μυπληγία και δεν μπορούσε ούτε να μιλήσει. Προσπάθησε ο πνευματικός να τον κάνει τουλάχιστον να γράψει τις αμαρτίες του, αλλά είχε χάσει και τον έλεγχο και αναγκαζόταν να του διαβάζει την ευχή των 7 παιδών για να κλείσει λίγο τα μάτια του να κοιμηθεί. Του διάβαζε και εξορκισμούς για να γαλινέψει λίγο, μέχρι που αναπαύθηκε, και σε ευχηθούμε ο Θεός να τον αναπαύσει πραγματικά. Γέροντα, πολλοί πιστεύουν ότι τους έχουν κάνει μάγια. Πιάνουν τα μάγια? Εάν ο άνθρωπος έχει μετάνοια και εξομολογείται, δεν πιάνουν. Για να πιάσουν τα μάγια
θα έχει δώσει κάποιο δικαίωμα ο άνθρωπος, θα αδίκησε κάποιον, θα κοροϊδεύει καμιά κοπέλα κτλ., τότε θα πρέπει να μετανοήσει, να ζητήσει συγχώρεση, να εξομολογηθεί, να τακτοποιηθεί και να επανορθώσει αυτό που έκανε. Γιατί αλλιώς και όλοι οι παπάδες να του διαβάσουν εξορκισμούς δεν λύνονται τα μάγια. Αλλά και μάγια να μην του έκαναν και μόνο το άχτι της αδικημένης ψυχής αρκεί για να τον βασανίζει. Υπάρχουν δύο μορφές αδικίας, η υλική και η ηθική. Η υλική αδικία είναι όταν αδικεί κανείς τον άλλον σε υλικά πράγματα. Η ηθική είναι όταν λόγου χάρη κάποιος χελάσει μια κοπέλα και αν μάλιστα είναι ορφανή, με πενταπλάσιο βάρος βαραίνει την ψυχή του. Στον πόλεμο η σφαίρα, ξέρεις πως κυνηγάει τους ανήθικους, εκεί βλέπεις έντονα τη θεία δικαιοσύνη, την προστασία του Θεού. Ατιμία στον πόλεμο δεν σηκώνει. Ανήθικο άνθρωπο θα τον βρει σφαίρα. Μια φορά πηγαίναμε με την δηλοχία μας να αντικαταστήσουμε ένα τάγμα. Εν τω μεταξύ όμως μας χτύπησαν και ριχτήκαμε στη μάχη. Ένας θυμάμαι, από εκείνο το τάγμα είχε κάνει την προηγούμενη μέρα μια ατιμία. Είχε βιάσει μια έγκυο, την καημένη. Σε εκείνη την επιχείρηση μόνο αυτό σκοτώθηκε. Φοβερό, όλοι έλεγαν μετά. Το κτίνος καλά έπαθε και σκοτώθηκε. Ιδίως αυτοί που κάνουν πονηριές, που κοιτάζουν να ξεφύγουν από εδώ, να ξεφύγουν από εκεί, τελικά δεν γλιτώνουν. Είναι παρατηρημένο ότι όσοι πιστεύουν πολύ, φυσικά ζουν και τίμια χριστιανικά, και το σώμα τους το τίμιο προστατεύεται από τα πυρά, περισσότερο από ό,τι αν φορούσαν τιμιόξυλο. Γέροντα, όταν έφυγα για μοναχή, οι δικοί μου φέρθηκαν άδικα. Μπορώ να ζητήσω αυτό που μου δίνεται από τον νόμο? Όχι, δεν ταιριάζει. Φοβάμαι, μήπως τους βρει κανένα κακό από την αδικία. Να, αυτό είναι το καθαρό φιλότιμο. Αν ήμουν εγώ στη θέση σου, θα τους έλεγα. Εγώ για τον εαυτό μου δεν θέλω τίποτε. Το μερίδιο όμως που μου ανήκει θα ήθελα να το μοιράσετε με τα χέρια σας στους φτωχούς. Δώστε πρώτα στους φτωχούς συγγενείς. Σας το λέω αυτό για να μην φτάσει στα παιδιά σας η οργή του Θεού. Γιατί μπορεί καμιά φορά ο πατέρας να δώσει κάτι για την ψυχή του για να γίνει λόγου χάρη ένα ίδρυμα και να μην αφήσει κάτι στο παιδί του. Μπορεί σε μια οικογένεια ο παππούς ή η γιαγιά να έκαναν αδικίες και αυτοί να είναι καλά. Όμως τα παιδιά ή τα εγγόνια τους παιδεύονται, αρρωσταίνουν και αναγκάζονται να δίνουν στους γιατρούς όσα μαζεύτηκαν με αδικίες για να εξοφλήσουν οι παππούδες τους. Κάποτε σε μια γνωστή μου οικογένεια συνέβαιναν πολλές δοκιμασίες. Είχε αρχίσει από τον αρχηγό της οικογένειας αρρώστια βαριά, ταλαιπωρία. Έμεινε κατάκητος λίγα χρόνια και μετά πέθανε. Στη συνέχεια πέθανε η γυναίκα του και ύστερα τα παιδιά του, το ένα κοντά στο άλλο. Πρόσφατα πέθανε και το τελευταίο, το πέμπτο παιδί. Από πολύ πλούσια οικογένεια που ήταν, κατήντησε η πιο φτωχή, γιατί πουλούσαν τα κτήματα όσο-όσο για να πληρώνουν γιατρούς και έξοδα διάφορα. Απορούσα για αυτή την οικογένεια. Πώς συμβαίνουν τόσες αρρώστιες και ατυχήματα σε αυτούς? Στα άτομα της οικογένειας που γνώριζα δεν φαινόταν η καλή περίπτωση, δηλαδή να τους δοκιμάζει ο Θεός σαν εκλεκτούς, αλλά μάλλον να λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι του Θεού. Για να είμαι πιο σίγουρος, προσπάθησα να μάθω από αξιόλογα γεροντάκια, συμπατριώτες τους, και έμαθα τα εξής. Ο άνθρωπος αυτός είχε βρει μια σχετική περιουσία από τον πατέρα του, αλλά στη συνέχεια την αύξησε με αδικίες. Δηλαδή, αν του ζητούσε μια χείρα δανεικά για να παντρέψει την κόρη της και θα τα έδινε όταν θαλώνιζε, αυτός τη ζητούσε ένα οικόπεδο που είχε και εκείνη, επάνω στην ανάγκη, το έδινε όσο-όσο. Άλλος του ζητούσε δάνειο να πληρώσει την τράπεζα και θα το επέστρεφε μόλις μάζευε τα φαμάκια. Εκείνος του ζητούσε ένα χωράφι που είχε και στην ανάγκη ο άλλος το έδινε όσο-όσο για να μην τον κυνηγάει η τράπεζα. Άλλος του ζητούσε λίγα δανεικά για να πληρώσει τους γιατρούς και αυτός του ζητούσε την αγελάδα που είχε. Εκείνος ο καημένος την έδινε όσο-όσο. Με αυτόν τον τρόπο μάζεψε μια μεγάλη περιουσία. Όλος όμως ο γονγκισμός των πονεμένων ανθρώπων
χτύπησε όχι μόνο αυτόν και τη γυναίκα του, αλλά και στα παιδιά του ακόμη. Έτσι, λειτουργήσαν οι πνευματικοί νόμοι και έκαναν και εκείνοι το ίδιο, για να πληρώσουν δηλαδή τους γιατρούς και τα έξοδα από τις αρρώστιες, τα ατυχήματα κτλ. Πουλούσαν όσο τα κτήματα και από πολύ πλούσιοι έγιναν φτωχοί και ένας-ένας έφυγαν όλοι. Ο Θεός φυσικά θα τους κρίνει με την πολύ του αγάπη και δικαιοσύνη ανάλογα. Οι άλλοι πάλι που αναγκάστηκαν επάνω στην ανάγκη που βρισκόταν να πουλήσουν ό,τι είχαν για να ξεχρεώσουν χρέη σε γιατρούς κτλ. Και φτώχεψαν, θα τεμηθούν για την αδικία που δοκίμασαν ανάλογα. Βέβαια και οι άδικοι εξοφλούν και αυτοί ανάλογα. Αυτός που μας αδικεί, μας ευεργετεί. Γέροντα, πώς να βλέπουμε αυτόν που μας αδικεί, πώς να τον βλέπουμε σαν έναν μεγάλο ευεργέτη μας που μας κάνει καταθέσεις στο ταμιευτήριο του Θεού. Μας κάνει πλούσιος αιώνια. Μικρό πράγμα είναι αυτό. Τον ευεργέτη μας δεν τον αγαπούμε, δεν του εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας. Έτσι και αυτόν που μας αδικεί, να τον αγαπούμε και να τον ευγνωμονούμε, γιατί μας ευεργετεί αιώνια. Οι άδικοι αδικούνται αιώνια, ενώ όσοι δέχονται με χαρά την αδικία δικαιώνονται αιώνια. Ένας ευλαβής οικογενειάρχης δοκίμασε πολλές αδικίες στη δουλειά του. Είχε όμως πολύ καλοσύνη και όλα τα υπέμεινε χωρίς να γογγίσει. Ήρθε κάποτε στο καλύβι και μου τα είπε. Μετά με ρωτάει, «Τι με συμβουλεύεις να κάνω?» «Έτσι να κάνεις», του λέω. «Να αποβλέπεις στη θεία δικαιοσύνη και στην θεία ανταπόδοση και να υπομένεις. Τίποτε δεν πάει χαμένο. Με αυτόν τον τρόπο αποταμιεύεις στο ταμιευτήριο του Θεού. Στην άλλη ζωή σίγουρα θα έχεις να λάβεις για αυτήν την δοκιμασία που περνάς. Αλλά να ξέρεις, ο καλός Θεός και σε αυτή τη ζωή αμείβει τον αδικημένο. Αν όχι πάντοτε τον ίδιο, οπωσδήποτε τα παιδιά του. Ξέρει ο Θεός, έχει πρόνοια για το πλάσμα του. Άμα κάνει κανείς υπομονή, έρχονται τα πράγματα στη θέση τους. Τα οικονομάει ο Θεός. Χρειάζεται όμως υπομονή, χωρίς λογική. Αφού ο Θεός βλέπει, παρακολουθεί, να παραδίδεται εν λευκό στο Θεό. Βλέπεις, ο Ιωσήφ δεν μίλησε όταν τον πούλησαν οι αδερφοί του για δούλο. Μπορούσε να πει, «Είμαι αδερφός τους». Δεν μίλησε όμως. Και μετά μίλησε ο Θεός και τον έκανε βασιλιά. Άμα όμως κανείς δεν κάνει υπομονή, είναι βάσανο. Από εκεί και πέρα θέλει να του έρχονται τα πράγματα όπως του ταιριάζει, όπως αναπαύεται. Και ανάπαυση φυσικά δεν βρίσκει και ούτε του έρχονται όλα έτσι όπως τα θέλει. Εάν κανείς αδικηθεί σε αυτή την ζωή από ανθρώπους ή από δαίμονες, δεν ανησυχεί ο Θεός, γιατί κέρδος προξενείται στην ψυχή. Πολλές φορές όμως λέμε ότι μας αδικούν, ενώ στην ουσία αδικούμε εμείς. Εδώ θέλει προσοχή να πιάνουμε τον εαυτό μας. Το των φόρων, των φόρων. Γέροντα, όταν αγοράζουμε κάτι για το μοναστήρι, μερικοί δεν δέχονται να μας κόψουν τιμολόγιο. Τι να κάνουμε? Τιμολόγια να σας κόβουν πάντοτε και εσείς να κόψετε τις απαιτήσεις σας, να περιορίσετε τις ανάγκες σας και να φτιάχνετε μόνον ότι είναι απαραίτητο. Εγώ έτσι θα έκανα. Θα τα στείλει ο Θεός. Αν εμείς οι μοναχοί ζητάμε να μην μας κόβουν τιμολόγια, κάνουμε και τους άλλους να μαρτάνουν. Λένε, αφού έτσι κάνουν τα μοναστήρια, αν εμείς που θέλουμε να τηρήσουμε τις εντολές κινούμαστε έτσι, ξέρετε πόσο σκανδαλίζουμε. Το των φόρων, των φόρων, λέει η γραφή. Εγώ, όταν στέλνω γράμμα, όχι με το ταχυδρομείο, αλλά με άνθρωπο, πάλι βάζω το γραμματόσημα. Οι κοσμικοί δικαιολογούν τον εαυτό τους. Αλλά και τα μοναστήρια, αν κινούνται έτσι, δεν έχουν ειλικρίνεια και πάει το Ευαγγέλιο στην άκρη. Όταν δεν δίνουμε τα υλικά πράγματα, αν σου αφαιρέσει ένας τον χιτώνα, άφησε και το ημάτιο, κάνουμε αρνητικό κήρυγμα και οι κοσμικοί μετά δικαιολογούν τις πτώσεις τους. Κοιτάζουν να βρουν κάτι για να αναπαύσουν λίγο τη συνείδησή τους. Να προσέχουμε, γιατί θα είμαστε αναπολόγητοι την ημέρα της κρίσεως.
σκοπός είναι εμείς να αμυνθούμε κυρίως στα πνευματικά και όχι μόνο στα υλικά. Όταν για κάποιο λόγο δεν σας κόβουν τιμολόγια, να το θεωρείτε ζημιά πνευματική. Συμβαίνει καμιά φορά γέροντα να δώσει κάποιος ένα μικρό ποσό ως δωρεά και να ζητήσει απόδειξη για μεγαλύτερο. Τι να κάνουμε? Να πείτε, δεν κόβουμε αποδείξεις για μεγαλύτερο ποσό. Αν δεν θέλετε έτσι, να σας επιστρέψουμε τα χρήματα. Μήπως κάπου αλλού μπορούν να σας εξυπηρετήσουν. Μη σας κολλήσει καμιά τέτοια αρρώστια. Κάποιος μάστορας γέροντα ζήτησε να τον απολύσουμε από την δουλειά, να μπει στο ταμείο ανεργίας και να συνεχίσει να δουλεύει σε μας. Όχι βρε παιδί, δεν είναι σωστό. Λίγη συνείδηση να έχει κανείς, δεν τον κάνει αυτό. Δεν ταιριάζει σε μοναστήρι να κάνει τέτοιο πράγμα. Προτιμότερο είναι, και ανάγκη να έχει το μοναστήρι, να τον πληρώσει διπλό μισθό για να μην το κάνει. Τόσο βαρύ είναι. Η ευλογία φέρνει ευλογία και η αδικία φέρνει την καταστροφή. Αυτό πολύ να το προσέξετε, ούτε να κάνετε παζάρια με τους μάστορες. Γι' αυτό μετά γίνονται πυρκαγιές και καταστροφές στα μοναστήρια. Ένας υπάλληλος ορκίζεται να κάνει τι με την δουλειά του. Εμείς, σαν μοναχοί, δεν δίνουμε ένα τέτοιο όρκο, αλλά διπλό. Είναι πνευματική η υπόσχεση που δίνουμε και αν την παραβούμε, είναι διπλή η αμαρτία για μας. Προσέξτε να κρατήσετε μια ισορροπία, να υπάρχει κάτι διαφορετικό. Βλέπω μια πληγή να οριμάζει, θα σπάσει, θα καθαρίσει. Δεν δίνει τη χάρη του ο Θεός σε λανθασμένη κατάσταση. Έτσι θα ήταν σαν να βοηθούσε τον διάβολο. Κοιτάξτε να υπάρχει ειλικρίνεια, τιμιότης. Αυτή η κατάσταση πάει σαν το μεθυσμένο που τρικλίζει. Μπορεί να σταθεί? Θα έρθει η οργή του Θεού. Θα δώσουμε εξετάσεις. Πρώτη φάση θα χωρίσει τον μπακύρι από το χρυσάφι. Δεύτερη φάση θα φανεί πόσον καρατίνο χρυσάφι είναι ο καθένας. Ο κόσμος κινείται στην ψευτιά. Οι άνθρωποι γίνονται ψεύτες. Έχουν φτιάξει άλλη συνείδηση. Δεν μπορώ να γίνω ψεύτης, να αλλάξω εαυτό επειδή το απαιτεί η κοινωνία. Καλύτερα να ταλαιπωρηθώ. Θέλει προσοχή να μην μπει κανείς σε αυτήν την κοσμική τροχιά. Αλλά και όλο το οικονομικό σύστημα που υπάρχει σήμερα δεν βοηθάει καθόλου. Οι άνθρωποι αναγκάζονται να δηλώνουν λιγότερα και τα λοιπά. Μάλωσα κάτι εφοριακούς που ήταν πιστοί άνθρωποι. «Τι κάνετε?» τους είπα. «Κοιτάξτε να κρατηθεί λίγο προζύμι. Έχω υπόψη μου γεγονότα πολλά». Ένας πάει στην εφορία και λέει «Έχω εισοδήματα 1 εκατομμύριο». Του βάζει ο εφοριακός ότι έχει 3 εκατομμύρια, γιατί υπάρχουν ορισμένοι που παρουσιάζουν το 1/3 από τα εισοδήματά τους. Οπότε με αυτό τους πιάνει όλους. Έτσι όμως, αν υπάρχει ένας ευσυνείδητος και εσείς τον κοπανάτε τριπλασιάζοντας τα έσοδά του, τον αναγκάζετε να γίνει κλέφτης. Δηλαδή, αντί να βοηθήσετε να αλλάξει λίγο η κατάσταση, κάνετε το αντίθετο. «Δεν καταλαβαίνουμε πότε μας λένε την αλήθεια», μου απαντούν. «Θα το καταλαβαίνετε», τους λέω, «αν ζείτε πνευματικά. Τότε θα μπορείτε να κάνετε αυτήν τη διάκριση. Θα σας πληροφορεί ο Θεός και θα το καταλαβαίνετε». Πώς ψεύτησε ο κόσμος? Η κακία των ανθρώπων έχει ξεπεράσει τα όρια. Κοιτάζουν πώς να ξεγελάσει ο ένας τον άλλον και το θεωρούν κατόρθωμα που τον ξεγελούν. Αλήθεια, πώς ψεύτησε ο κόσμος? Όλα ψεύτικα τα φτιάχνουν. Χρήματα εν το μεταξύ παίρνουν περισσότερα από όσα έπαιρναν οι παλιοί, οι καημένοι. Γενικά, όλα τα ψεύτησαν. Μια μέρα μου έφερε κάποιους ντοματιές. Κάθε φυτό ήταν σε ένα σακουλάκι μικρούτσικο, με χώμα χοντρό, μέλαγκα, αμούδα χοντρή, για να κρατάει την υγρασία. Βαριούνται να ρίξουν λίγο νερό, ούτε καν να βάλουν κοπριά. Μόνον επάνω-επάνω είχε λίγη, σαν το μαυροπίπερο. Οπότε, όταν τις έβγαλα από το σακουλάκι, όλη η ρίζα ήταν σάπια. Έριξα ένα στρώμα χώμα από πάνω για να βγάλουν νέες ρίζες. Και πώς ξεγελούν τον κόσμο? Να δείτε, μου είχαν φέρει ένα κουτί μεγάλο με γλυκά. «Θα το ανοίξω», είπα, «όταν θα έρθει καμιά παρέα μεγάλη». «Ας μην το ανοίξω τώρα»,
και πάνε μυρμήγκια. Μια μέρα μαζεύτηκαν κάμποσοι. Υπολόγισα ότι θα φτάσουν και θα περισσέψουν κιόλας. Μόλις το ανοίγω, βλέπω μέσα φελιζόλα από εδώ, φελιζόλα από εκεί, και ήταν τόσο μικρό αυτό που είχε τα γλυκά. Όλο το άλλο ήταν άδειο. Μια άλλη φορά μου έφεραν ένα επίσημο κουτί γλυκά δεμένο με κορδέλες. Θα το φυλάξω, είπα, για τα παιδιά της Αθωνιάδος. Και τελικά ήταν κάτι λουκούμια σκληρά, παλιά λουκούμια. Εγώ τέτοια λουκούμια δεν τα δίνω. Δίνω στον κόσμο κανένα μαλακό λουκούμι. Γέροντα, δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι αδικία? Το θεωρούν κατόρθωμα, γιατί η αμαρτία έχει γίνει μόδα τώρα και η αδικία θεωρείται ξυπνάδα. Το κοσμικό πνεύμα δυστυχώς τροχάει το μυαλό στην πονηριά και το θεωρεί κατόρθωμα εκείνος που αδικεί τον συνάνθρωπό του. Παίρνει μάλιστα και τον τίτλο. Αυτός είναι διάβολος, τα καταφέρνει, ενώ εσωτερικά υποφέρει από τον έλεγχο της συνειδήσεως, την μικρή κόλαση. Ο δίκαιος έχει τον Θεό με το μέρος του. Όλοι οι άνθρωποι δεν χωράνε σε αυτόν τον κόσμο σήμερα. Αν κάποιος θέλει να ζήσει τίμια και πνευματικά, δεν χωράει μέσα στον κόσμο. Γέροντα, γιατί δεν χωράει? Όταν είναι κανείς ευαίσθητος και βρεθεί σε ένα σκληρό περιβάλλον και του κάνουν τη ζωή μαύρη, πώς να αντέξει? Ή πρέπει να βρίζει και τα λοιπά, ή να φύγει? Αλλά και να φύγει δεν μπορεί, γιατί χρειάζεται να ζήσει. Του λέει το αφεντικό, σου έχω εμπιστοσύνη γιατί δεν κλέβεις. Πρέπει όμως να βάζεις και σάπια ανάμεσα στα καλά. Μέσα στις καλές μπάλες τριφύλι πρέπει να βάλεις και λίγες χωνεμένες. Τον βάζει και διευθυντή για να τον κρατήσει. Πρέπει όμως να κάνει και έτσι, γιατί αλλιώς θα τον πετάξει από την δουλειά. Μετά ο καημένος δεν κοιμάται. Αρχίζει τα χάπια. Ξέρετε τι τραβάνε οι καημένοι άνθρωποι? Τι δυσκολίες, τι εκβιασμούς συναντούν πολλοί στις δουλειές τους από τους προϊσταμένους. Τους κάνουν τη ζωή μαύρη. Να παρατήσουν τη δουλειά? Έχουν οικογένεια. Να καθίσουν? Βάσανα. Μπρος βαθύ και πίσω ρέμα. Και τα δύο στενά. Πάει να σκάσει κανείς. Κάνει υπομονή. Παλεύει. Σε άλλον του αφήνουν όλη τη δουλειά και πάει ο συνάδελφος μόνο για να πληρωθεί. Γνωρίζω έναν που ήταν κάπου διευθυντής. Όταν άλλαξαν τα πράγματα, τον έβγαλαν από διευθυντή και έβαλαν άλλο του κόμματος, που ούτε το λύκειο δεν είχε τελειώσει. Τον έκαναν διευθυντή, αλλά δεν ήξερε τη δουλειά και έτσι δεν μπορούσε να πάνε σε άλλη θέση τον προηγούμενο. Λοιπόν, τι κάνουν? Βάζουν στον ίδιο χώρο και δεύτερο γραφείο. Την δουλειά την έκανε ο παλιός διευθυντής και ο νέος καθόταν. Τσιγάρο, καφέ, κουβέντα. Τελείως ανεδής. Δεν του κόβε κιόλας. Έλεγε ότι του ερχόταν και έπεφθε η ευθύνη μετά στον παλιό, μέχρι που αναγκάστηκε να φύγει ο καημένος. Μήπως πρέπει να πάω κάπου αλλού? Ο χώρος είναι μικρός. Δεν χωράνε δύο γραφεία. Καλύτερα κάθισε εσύ εδώ, του είπε και σηκώθηκε και έφυγε, γιατί του έκανε και τη ζωή μαύρη. Και δεν είναι μία μέρα, δυο. Κάθε μέρα να έχεις έναν τέτοιο στο κεφάλι σου είναι βάσανο. Τον δίκαιο άνθρωπο, συνήθως οι άλλοι, τον σπρώχνουν στην τελευταία θέση ή ακόμη του παίρνουν και τη θέση. Τον αδικούν, τον πατούν, πατούν επιπτωμάτων, έτσι δεν λέγεται? Αλλά όσο οι άνθρωποι τον σπρώχνουν προς τα κάτω, τόσο ο Θεός τον ανεβάζει προς τα πάνω, σαν το φελό. Θέλει όμως πάρα πολύ υπομονή. Η υπομονή ξεκαθαρίζει πολλά πράγματα. Αυτός που θέλει να ζήσει με αρετή και να είναι τίμιος στη δουλειά του, είτε εργάτης είναι, είτε έμπορος, είτε οτιδήποτε είναι, πρέπει να το πάρει απόφαση ότι όταν αρχίσει τη δουλειά του θα φτάσει σε σημείο να μην έχει να πληρώσει λόγου χάρη ούτε τα ενίκια αν έχει μαγαζί, για να του έρθει η ευλογία του Θεού. Όχι όμως να πηγαίνει με τον σκοπό «αν φτάσω μέχρι εκεί μετά θα έχω πελατεία». Να μην πάει με τέτοιο σκοπό, γιατί τότε ο Θεός δεν θα του δώσει. Αλλά όταν πει «θα ζήσω κατά Θεόν, δεν θα κάνω αδικίες», θα πω ότι αυτό αξίζει 50 δραχμές και εκείνο 200 δραχμές, ο Θεός δεν θα τον αφήσει.
Κάποιος άλλος εντωμεταξύ, εκείνο που θα το δίνει αυτός 50 δραχμές, θα το δίνει 500 δραχμές και θα πλουτίσει. Τελικά όμως, ο απατεώνας αυτός θα φτάσει σε σημείο να μην έχει να πληρώσει ούτε τα ενίκια και θα το κλείσει το μαγαζί του, γιατί ο κόσμος πληροφορείται, ενώ σιγά σιγά ο τίμιος δεν θα μπορεί να τα βγάλει πέρα από την πελατεία που θα έχει. Θα παίρνει συνέχεια υπαλλήλους, αλλά στην αρχή θα δοκιμαστεί. Ο καλός δοκιμάζεται στα χέρια των κακών, περνάει από λανάρια. Όταν πάει κανείς με τον διάβολο, με πονηριές, δεν ευλογεί ο Θεός τα έργα του. Ό,τι κάνουν οι άνθρωποι με πονηριά δεν ευδοκιμεί. Μπορεί να φαίνεται ότι προχωράει, αλλά τελικά θα σε οριάσει. Το κυριότερο είναι να ξεκινά κανείς από την ευλογία του Θεού για ό,τι κάνει. Ο άνθρωπος, όταν είναι δίκαιος, έχει τον Θεό με το μέρος του. Και όταν έχει και λίγη παρησία στο Θεό, τότε γίνονται θαύματα. Όταν κανείς βαδίζει με το Ευαγγέλιο, δικαιούται την Θεία Βοήθεια. Βαδίζει με το Χριστό. Πώς να το κάνουμε? Την δικαιούται. Όλη η βάση εκεί είναι. Από εκεί και πέρα, να μην φοβάται τίποτε. Αυτό που έχει σημασία είναι να αναπαύεται ο Χριστός, η Παναγία και οι Άγιοι στην κάθε ενεργειά μας. Και τότε θα έχουμε την ευλογία του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων μας. Και το Άγιο Πνεύμα θα επαναπαύεται σε μας. Η τιμιότητα του ανθρώπου είναι το ανώτερο τιμιόξυλο. Αν ένας δεν είναι τίμιος και έχει τιμιόξυλο, είναι σαν να μην έχει τίποτε. Ένας και τιμιόξυλο να μην έχει, αν είναι τίμιος, δέχεται την Θεία Βοήθεια. Και αν έχει και τιμιόξυλο, τότε... Ο δίκαιος ανταμείβεται και σε τούτη την ζωή. Έχω δει ψυχές που αδικήθηκαν, αλλά υπέμειναν την αδικία με καλούς λογισμούς και τους έλουσε η χάρη σε αυτήν τη ζωή. Πριν από πολλά χρόνια με είχε επισκεφτεί ένας ευλαβής χριστιανός, απλός και καλοκάγαθος, και με παρακάλεσε να ευχηθώ να φωτίσει ο Χριστός τα παιδιά του όταν ενηλικιωθούν, να μην γογγίσουν κατά των συγγενών για την μεγάλη αδικία που τους είχαν κάνει, και μου διηγήθηκε την υπόθεση. Όπως είδα, ο άνθρωπος αυτός ήταν πραγματικά άνθρωπος του Θεού. Ήταν ο μεγαλύτερος αδερφός από τα 5 παιδιά της οικογένειάς του, και μετά τον ευνίδιο θάνατο του πατέρα του συμπαραστάθηκε σαν καλός πατέρας στα αδέρφια. Εργάστηκε σκληρά, απέκτησε και άλλη περιουσία, κτήματα κτλ. Και αποκατέστησε τις δύο αδερφές του. Παντρεύτηκαν και τα μικρότερα αδέρφια του πήραν όλα τα καλά κτήματα, ελαιώνες κτλ. Και σε αυτόν άφησαν τα άχρηστα, τα άγωνα, κάτι αμμουδιές. Στο τέλος παντρεύτηκε και αυτός και απέκτησε 3 παιδάκια. Ήταν ηλικιωμένος φυσικά και σκεφτόταν τα παιδιά του όταν μεγαλώσουν μήπως καταλάβουν την αδικία και γογγίσουν. Μου έλεγε, «Εγώ δεν στενοχωριέμαι για την αδικία, γιατί διαβάζω το ψαλτήρι. Ένα κάθισμα το απόγευμα και 2 καθίσματα πριν ξημερώσει. Σχεδόν το έμαθα απ' έξω το ψαλτήρι. Κανένας ψαλμός δεν λέει ότι οι άδικοι έκαναν προκοπή. Ενώ τους δικαίους τους σκέφτεται ο Θεός. Εγώ, πάτερ μου, δεν λυπάμαι τα κτήματα που έχασα, αλλά λυπάμαι τα αδέρφια μου που χάνουν την ψυχή τους». Έφυγε μετά ο ευλογημένος αυτός άνθρωπος και με ξαναεπισκέφτηκε μετά από 10 χρόνια περίπου, πολύ χαρούμενος, και με ρωτάει, «Με θυμάσαι, πάτερ, με θυμάσαι?» «Ναι», του είπα, και τον ρώτησα πώς περνάει. «Έγινα πλούσιος τώρα», μου απάντησε. «Και πώς έγινες πλούσιος, αδερφέ?» «Να, εκείνα τα άχρηστα χωράφια, οι αμμουδιές, πήραν μεγάλη αξία, γιατί ήταν παραθαλάσσια. Αυτήν την φορά ήρθα να μου πεις τι να κάνω τα πολλά χρήματα που έχω. Να εξασφαλίσεις τα παιδιά σου με ένα σπιτάκι και να κρατήσεις μερικά χρήματα για τις σπουδές τους, μέχρι να τακτοποιηθούν. Έχω και για τα παιδιά μου», μου λέει, «αλλά πάλι είναι πολλά. Δώσε στους φτωχούς συγγενείς σου πρώτα και μετά σε άλλους φτωχούς». «Έδωσα, πάτερ, αλλά πάλι είναι πολλά». «Δώσε για να φτιάξουν τον ναό του χωριού σου και τα εξοκλήσια». «Έδωσα, αλλά πάλι είναι πολλά». Τότε του λέω, «Θα εύχομαι
να σε φωτίζει ο Χριστός για να κάνεις καλοσύνες εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. Μετά τον ρώτησα, «Τι κάνουν τα αδέρφια σου, πού βρίσκονται?» Ξέσπασε σε κλάμα και με λυγμούς μου απάντησε, «Δεν ξέρω, πάτερ μου, χάθηκαν και τα ίχνη τους». Είχαν πουλήσει τα κτήματα από το χωριό, ελαιώνες και χωράφια και τώρα δεν ξέρω πού βρίσκονται. Είχαν πάει πρώτα στη Γερμανία και μετά στην Αυστραλία και τώρα δεν ακούγονται. Μετανόησα που τον ρώτησα για τα αδέρφια του, γιατί δεν ήξερα πως θα λυπηθεί τόσο πολύ. Τον παρηγόρησα μετά και έφυγε ειρηνικός. Του είπα να ευχηθούμε και οι δύο να μάθουμε για αυτούς χαρούμενες ειδήσεις. Θυμήθηκα μετά τον ψαλμό που λέει, «Είδον τον ασεβή, υπεριψούμενον και παρόμενον ως τα σκέδρους του Λιβάνου, και παρήλθον και ειδού, ουκίν και ζήτησα αυτόν και ουκ ευρέθη ο τόπος αυτού». Αυτό ακριβώς συνέβη με τα ταλέπορα αδέρφια του. Χειρότερο πράγμα από την αδικία δεν υπάρχει. Οτιδήποτε κάνετε, κοιτάξτε να έχετε την ευλογία του Θεού.